Το τελευταίο χρονικό διάστημα κυκλοφορούν εφήμες ότι ενδέχεται η αλάνα της νέας Ηρακλίτσας Καβάλας να μετατραπεί σε hot spot μετά και από τον πρόσφατο καθαρισμό από την ΕΤΑΔ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο το διέψευσε αμέσως ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, τονίζοντας ότι έγινε ξεκάθαρα για τον καθαρισμό της αλάνας από την ΕΤΑΔ. Μου δίνεται δυνατότητα, αν και ο χώρος δεν βοηθάει, αλλά πολύ σύντομα θα πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση για την αλάνα. Στην αλάνα καθαρίζεται μετά από δική μας πίεση. Καταφέραμε μετά από έγγραφες, επιστολές και οχλήσεις που κάναμε προς την ΕΤΑΔ να καθαριστεί ο χώρος. Διαφορετικά θα το καθάριζε ο Δήμος και θα επέβαλε όλο το κόστος αυτό που είχε για να το καθαρίσει. Ήταν δυστυχώς ένας χώρος και μία εστία μόλυνσης για την περιοχή μας, αλλά πιστεύω τώρα ότι και θα καθαριστεί, αλλά και σίγουρα θα κρατιέται καθαρός όπως πρέπει. Το προσφυγικό που είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά να το ανοίξουμε πολύ σύντομα, να σας πω ότι είχαμε δώσει δείγματα γραφείες, ήμασταν εμείς κοντά στους ανθρώπους αυτούς με το πρόβλημα που έχουν τους πρόσφυγες γενικότερα, αλλά σίγουρα στη δεδομένη στιγμή, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που έχει ο Δήμος μας, ένας καθαρά τουριστικός Δήμος, είμαστε αυτοί οι οποίοι ήδη έχουμε προβάλει τις αντιστάσεις μας και αντιδράσαμε. Γιατί κακά τα ψέματα γίνονται κουβέντες, το γνωρίζουμε όλοι, προκειμένου να γίνουν κάποια κάμπια στην περιοχή μας. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες προσφυγόπουλα ετοιμάζονται να υποδεχτούν 1314 σχολεία όλης της χώρας. Μάλιστα, τα 9 σχολεία εξ αυτών θα είναι στις Σέρες, ενώ στη λίστα συμπεριλαμβάνονται επίσης σχολεία από κοσμικά νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Θα φοιτήσουμε σε 2 δημοτικά σχολεία, στο 13ο 3 τμήματα και στο 22 τμήματα. Και θα έχουμε και 5 τμήματα νηπιαγωγείου, τα οποία θα λειτουργήσουν εντός των 2 καταβλισμών. 3 τμήματα στον παλιό καταβλισμό και 2 τμήματα στον καινούριο καταβλισμό. Συνολικά υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 140 παιδιά, δημοτικό και νηπιαγωγείο. Εμείς έχουμε καταγράψει τα παιδιά, έχουμε κανονίσει τα τμήματα και στα 2 δημοτικά σχολεία. Από εκεί και πέρα είμαστε στη φάση που περιμένουμε την πρόσληψη εκπαιδευτικών, ώστε να στελεχωθούν οι δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων και να αρχίσουν να λειτουργούν ομαλά. Οι εκπαιδευτικοί δώσαμε τα νούμερα πόσοι ακριβώς χρειάζονται από κάθε ειδικότητα την περασμένη Τρίτη. Είχαμε μια ελπίδα ότι θα γινούνταν διορισμοί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Προφανώς, λόγω της εθνικής εορτής δεν έγιναν. Ελπίζουμε στο τέλος της εβδομάδας να τους έχουμε, οπότε να ξεκινήσουμε κανονικά από τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από τα γυμνάσια στο πρώτο γυμνάσιο, στο δεύτερο, στο τέταρτο, στο πέμπτο θαρό, όπως θα έχουμε και εκεί, και σε 2 λύκεια. Το ένα είναι το τρίτο γενικό λύκειο και το άλλο είναι το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο. Σε πανελλαδικό επίπεδο, το προσφυγικό ήταν στο επίκεντρο της ομιλίας του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να συρθεί ούτε να παρασυρθεί από τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας και δεν πρέπει να επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Επίσης, σε πανελλαδικό επίπεδο, το τελευταίο 24ωρο, 116 πρόσφυγες και μετανάστες βρέθηκαν σε Αλεξανδρούπολη, Φαρμακονήσι και Σάμο. 583 διασώσεις από 25 Οκτωβρίου 2019, ενώ στο σύνολό τους οι πρόσφυγες και μετανάστες από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 είναι 38,2% από το Αφγανιστάν και 25,35% από τη Συρία, σύμφωνα με πηγή της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ. Türkiye'yi Avrupa Birliği zihniyeti bir mülteci kampı gibi konumlandırıp birkaç kuruş yardım yaparak Türkiye'yi bir mülteci kampı halinde bir memleket olarak görmemelidir. Bizim davranışımız insani bir hassasiyet temelindedir. Çünkü Türkiye kimsenin mülteci kampı değildir. Για να πάψουν δηλαδή στο Αιγαίο πρόσφυγες και μετανάστες να γίνονται μοχλός πιέσεων αλότριων σκοπιμοτήτων. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor.